πάω στον κύριο Κοκορίκο να δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς που θα βρουν οι αναγνώστες αύριο το πρωί στα περίπτερα. Βλέπετε το πρωτοσέλιδο. Φόρους μόνο στο τζόγο, τα ποτά και τα τσιγάρα για να αντιμετωπιστεί η ολομέτωπη επίθεση των ξένων εναντίον του λαού και της κυβέρνησης. Μην τολμήσετε νέους φόρους που θα πλήξουν τις λαϊκές τάξεις, γράφει πολύ καλά κάνει η Κόντρα Νιούς. Μην τολμήσετε νέους φόρους που θα πλήξουν τις λαϊκές τάξεις. Πότε θα πληρώσουν οι ένοχοι που μας έφεραν την Τρόικα και τα μνημόνια? Όποιος τολμήσει να επιβάλλει νέα φοροκαταιγίδα που θα πλήξει τις λαϊκές τάξεις θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού που βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας και εξαθλίωσης και σε καμία περίπτωση δεν αντέχει να υποβληθεί σε νέες θυσίες, όταν μάλιστα βλέπει όλους όσους εγκλημάτισαν με τα μνημόνια να διαθέτουν μια ιδιότυπη ασυλία και να μην τιμωρούνται. Πολύ δυνατό το πρώτο θέμα και με άποψη το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς. Νέος όμως εκβιασμός από Σόιμπλε. Μας απειλεί με ακρεοκοπία αν καθυστερήσουμε τις δόσεις, αυτό που σας είπα πριν από λίγο, φίλες και φίλοι. Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους φτωχούς, θα μείνουμε και σε αυτό σε λίγο. Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος. Επίδομα ενοικίου σε 30.000 νοικοκυριά. Επίδομα σύντησης σε 300.000 απόρους. Μάστιγα η παιδική πείνα στην Κρήτη. 3 στους 10 μαθητές υποσιτίζονται, γράφει η Κόντρα Νιούς. Eurostat, πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ανεργία. Σε άτακτη υποχώρηση αναγκάστηκε η Άγκυρα. Με αποφασιστικότητα και σχέδιο, η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε μεγάλη νίκη στη διπλωματική σκακέρα, αναγκάζοντας ουσιαστικά την Άγκυρα να αποσύρει την ΟΤΑ, με την οποία η Τουρκία δέσμευε μια μεγάλη περιοχή του Αιγαίου για στρατιωτικές ασκήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Για 10 μήνες θέλουν να την κλείσουν οι Τούρκοι. Και το άρθρο του Γιώργου Κουρί με τίτλο «Κόντρα σε όλα» στην πρώτη σελίδα. Συνεχίζεται το τάισμα με την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Της είπαμε να τους πει να φάνε την έκθεση. Κρατάνε σκλαβωμένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις κρατικές διαφημίσεις. Όποιος σκύβει πιο πολύ και πιο γρήγορα, του γεμίζουν τις τσέπες με ευρώπουλα και κρατικές δουλειές. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, φίλες και φίλοι, του Γιώργου του Κουρί. Να το διαβάσετε αύριο στην πρώτη σελίδα. Και και που είναι και προφητικός, γιατί μόλις ο κ. Βαρουφάκης απέκλεισε τον έκτατο φόρο. Απέκλεισε αυτό τον που είχε ακουστεί χθες. Ναι. Το πρωτοσέλιδο της Κόντρα, λέω, έχει προλάβει. Όχι, άλλο, λέω, ο κ. Βαρουφάκης, λέω, διέψευσε τον εαυτό του. Από την προηγούμενη συνέντευξη αυτό που είπε. Απόψε πάντως τον κύριο Χατζηνικολάου διέψευσε τον έκτατο φόρο. Διέψευσε ΦΠΑ, αύξησε τουρισμού, τρόφιμα κλπ. Και επίσης. Αυτό που είχε αφήσει να εννοηθεί. Θα... Ακριβώς. Καλά, πολλές φορές να σας πω και κάτι που συμβαίνει, τώρα το ξέρουμε όλοι και το ξέρετε, το έχετε ζήσει κύριε Υπουργέ και εσείς. Πολλές φορές οι υπηρεσιακοί παραγόντες σας παρασύρουν με διάφορες πρωτότυπες ιδέες, χωρίς να έχετε εκτιμήσει την ώρα που διαραίονται αυτά το ακριβές. Απόνερο το οποίο θα φέρει στην κοινωνία. Σας φαίνεται ο κύριος Βαρουφάκης να παίρνει γραμμή? Πάμε στον Κοκορίκο. Πάμε στον Κοκορίκο. Υποτίθεται δεν έχει και συμβούλους. Κύριε Τσαγκάρη, βοηθήσετε, γιατί τον έχω αδικήσει πολύ και βεβαίως, τον κύριο Κοκορίκο και τον κύριο Καλφαγιάν. Και θέλω να δώσω δύο σημεία, Αντώνη, για να βοηθήσουμε και την πρόοδο της κουβέντας, αλλά και νομίζω έχεις φορτώσει και έχεις πολλά να μας πεις. Διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους της Ελλάδας προτείνει, φίλες και φίλοι, αυστριακός οικονομολόγος. Διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους της Ελλάδας προτείνει αυστριακός, πρόσεξε Αντώνη, και γερμανός οικονομολόγος, πρέπει να γίνει διαγραφή του χρέους, μόνο τους πολύ πλούσιους ωφέλησαν τα προγράμματα βοήθειας. Αλήθεια λέει. Αντώνη. Λοιπόν, θα το πολύ κάνω όσο μπορώ πιο περιληπτικό. Πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο αυτά. Ο λόγος είναι ότι διαπιστώνω με ένα κίνδυνο για τη δημοκρατία μας. Και ο άλλος είναι ότι έχουμε απέναντι ένα Βαρουφάκι και θα βλέπουν όλοι Βαρουφάκι. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα τη συζήτηση. Ναι. Τι θα σας κάνουμε? Το πρόβλημα δημοκρατίας λοιπόν ποιο είναι? Είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία απολογείται για μια μνημονιακή μανούβρα 4 μηνών και μια αντιπολίτευση που προσπαθεί να αποδείξει ότι και εμείς τα ίδια κάναμε ή ας πούμε τα κάναμε και λίγο καλύτερα από εσάς. Ναι. Και δεν λέει κανένας τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με βάση το αντιμνημονιακό της πρόγραμμα. Εγώ λοιπόν λέω να κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση χωρίς να παίρνουμε θέση υπέρ του μνημονίου. Γιατί αυτό που ζούμε είναι μια αποθέωση του τακτικισμού. Τακτικισμός είναι, ας πούμε, το ζητάω 4 μήνες παράταση. Τακτικισμός είναι το ότι δεν το φέρνω στη Βουλή. Τακτικισμός για ψήφιση. Τακτικισμός είναι όχι φέρνω στη Βουλή για να χάσει ο ελληνικός λαός ό,τι έχει και δεν έχει. Το μόνο όπλο που έχει είναι η ψήφος του και μια κυβέρνηση αντιμνημονιακή για να διαπραγματευτεί. Να το καταθέσει και αυτό και να είναι όλοι μνημονιακοί πια. Και μετά ο ελληνικός λαός θα ψάχνει να βρει πού να δώσει την εντολή. Και σας προειδοποιώ ότι μέσα στη Βουλή κοινοβουλευτικό κόμμα που θέλει να ασκήσει εξουσία και ισχυρίζεται ότι θα ασκήσει τα μνημόνια, είναι μόνο η Χρυσή Αυγή πια.
γιατί το ΚΚΕ έχει αυτοπαρατηθεί. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία. Και επίσης η συζήτηση όταν γίνεται σε τέτοιους όρους, δηλαδή όχι έπρεπε να το φέρει στη Βουλή, όχι δεν έπρεπε να το φέρω, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δηλαδή όταν όλοι ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα και όλος ο ελληνικός λαός το ξέρει, απόδειξη ότι οι διαδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης γίνανε τις πρώτες δύο εβδομάδες και μετά δεν πήγε κανένας στο Σύνταγμα να συμπαρασταθεί στην κυβέρνηση. Για, από ναι, αλλά το Σάββατο έκανε... είχε δημοσκόπηση πάλι που είναι στα ύψη και άλλο η δημοτικότητα τη κυβέρνηση και η συμπαράταξη όλου του ελληνικού λαού υπέρ τη κυβέρνηση. Ακόμα και αυτοί που ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία υπέρ τη κυβέρνηση. Άρα ο λαό ακόμα στηρίζει σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία την κυβέρνηση, τη διαπραγμάτευση και την προσπάθεια που κάνει. Αλλά το λαϊκό παράγοντα που θε να το βάλει στι διαπραγματεύσει πρέπει να το σέβεσαι και να το τροφοδοτεί. Εδώ λοιπόν τι θα έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση. Θα έπρεπε καταρχήν να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να πληρώσει ένα μέρος των υποχρεώσεών του σε ετήσια βάση, το 10% για παράδειγμα, ναι, με ομόλογα. Δηλαδή είναι 50 δισεκατομμύρια τα ετήσια έσοδα, τα 5 δισεκατομμύρια σε πρώτη φάση να πει ότι θα τα πληρώσω με ομόλογα. Και αυτά τα ομόλογα θα τα δέχομαι πίσω για να πληρώσετε τους φόρους σας ή για να αγοράσετε περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ. Μόλις το πεις αυτό το πράγμα, αμέσως θα καταλάβουν όλοι ότι ενδεχομένως προετοιμάζεσαι για την εισαγωγή παράλληλου νομίσματος, που είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος να διαχειριστείς μια χρεοκοπία εντός νομισματικής ένωσης. Είναι αυτό που έκανε για παράδειγμα η Καλιφόρνια όταν χρεοκόπησε. Ο μόνος τρόπος για να κάτσουν οι άλλοι στο ίδιο τραπέζι και να το συζητήσουν, ιδίως δε η Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική Τραπεζίτη σε όλο τον κόσμο, είναι αυτός, γιατί αυτά τα ομόλογα είναι ελεύθερα χρέους. Όπως όλοι ξέρουμε, το χρήμα κόβεται τη στιγμή της σύναψης ενός δανείου. Δανείζεται η κυβέρνηση, έστω και με πολύ χαμηλό επιτόκιο, και εκείνη τη στιγμή δημιουργείται το χρήμα εκ του μηδενός. Αυτά τα ομόλογα είναι ελεύθερα χρέους, δηλαδή αυξάνουν τη ρευστότητα. Εάν λοιπόν κυκλοφορήσει η κυβέρνηση μέσα σε ετήσια βάση 5 δισεκατομμύρια από τα 50 που είναι τα ετήσια έσοδά της, θα μπορέσει να τροφοδοτήσει με 5 δισεκατομμύρια την αγορά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν κάνουν 3 με 5 κύκλους αυτά τα χρήματα, θα παράξουν ΑΕΠ 25 δισεκατομμύρια. Σε ποιο νόμισμα θα είναι αυτά? Οι φόροι δεν θα είναι σε νόμισμα, θα είναι σε ευρώ. Θα λέει 50 ευρώ, 500 ευρώ, 1000 ευρώ, σε ευρώ. Όπως το κάνει η Καλιφόρνια. Δεν βγήκε από το δολάριο η Καλιφόρνια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα δώσει ένα ΑΕΠ 25 δισεκατομμύρια, που μόνο οι φόροι του θα επιστρέψουν στα ταμεία. Η φόρη του δηλαδή, που είναι ο ΦΠΑ 23%, ο μέσος όρος είναι 20%, θα επιστρέψουν πίσω. Θα ξέρει όμως έτσι ο Ντράγκη ότι αυτό το χρήμα είναι ελεύθερο χρέος, δεν ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα και δεν μπορεί να κάνει κουμάντο. Θα ξέρει ο Σόιμπλε ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει ανάσες. Δηλαδή θα δείξεις μια αποφασιστικότητα. Θα δείξεις ότι θέλεις να εισάγεις ή είσαι έτοιμος ή είσαι αποφασισμένος να εισάγεις παράλληλο νόμισμα. Με βάση ποιες συμβάσεις, ποιο διεθνές δίκαιο, πώς θα το κάνεις αυτό ερήμην με αυτόν που έχει συνυπογράψει αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν, αν μου δώσετε άλλα 2 λεπτά, θα σας εξηγήσω πώς γίνεται. Έτσι, αλλά επειδή αυτά τα έχουμε γράψει, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτά που έχουμε γράψει. Ας πούμε και στα οποία δεν τόλμησε κανένας να απαντήσει, γιατί όλοι ξέρουν πως είναι σωστά. Απλώς δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι υπάρχει και άλλος τρόπος και για να κάνεις τις διαπραγματεύσεις και για να κυβερνήσεις τη χώρα. Και αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να κυβερνηθεί αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε γιατί δεν το έφερε στη Βουλή. Προφανές είναι γιατί δεν το έφερε στη Βουλή. Γιατί θα ξεφτυλιζόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλεξάνδρου Τιέρνες ψηφίζοντας το ίδιο μνημόνιο που είχαν καταψηφίσει. Γιατί θέλει ο Βενιζέλος και καίγεται οπωσδήποτε να το φέρει και να το ψηφίσει και ο Σαμαράς? Για να ξεφτυλιστούν. Και μετά τι θα κάνουμε εμείς? Με ποια κυβέρνηση θα κυβερνιόμαστε? Θα πάμε στην Χρυσή Αυγή, δηλαδή. Έλεος. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε να ξεφτυλιστούν. Συγγνώμη για αυτό που είπες νωρίτερα, με συγχωρείς, επειδή με ενδιαφέρει, τα ακούω για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν το έχεις γράψει σε βιβλίο, να πάω να το αγοράσω. Το έχουμε γράψει και εμείς, το έχουμε γράψει και άλλοι. Και το έχει υιοθετήσει, το έχει, να το πω, ας πούμε, σαν πρακτική, το έχει εφαρμόσει. Εσύ πιστεύεις, δηλαδή, ότι υπάρχει, με συγχωρείς, να σου ρωτήσω κάτι από ενδιαφέρον. Με συγχωρείς, σε διακόπτω. Αλλά πιστεύεις ότι υπάρχει το ίδιο κλίμα ως αντιμετώπιση αυτό που πρότεινε η Καλιφόρνια και το αντιμετώπισε το Τέξας? Το ίδιο θα γίνει τώρα στην Ευρώπη, η Ελλάδα σε σχέση με την Γερμανία και την Ολλανδία? Η Καλιφόρνια σε εκείνη τη χρονική στιγμή είχε κυβέρνηση με σχέδιο. Και χρειάζεται νομισματική ένωση της προκοπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι νομισματική ένωση της προκοπής. Έχει οικονομική ένωση η Αμερική. Να γίνει. Η Αμερική έχει ομοσπονδιακή κυβέρνηση με οικονομική ένωση. Αντώνη, η Αμερική έχει οικονομική ένωση, έχει ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτό λέω. Η Ευρώπη δεν είναι έτσι. Δεν είναι ίδια πράγματα. Πρόσεξε με. Λέω να είσαι μέρος της λύσης. Να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να εκβιάσει, απέρασε τη λέξη. Δεν μπορείς. Σε ό,τι αφορά την νομισματική ένωση. Βεβαίως μπορείς
Γιατί ή θα κάνουν αυτοί ότι δεν το καταλάβανε. Ας μην το συζητάμε για να μην γίνει θόρυβος. Και εσύ θα έχεις τα δισεκατομμύρια σου. Μάλιστα. Και θα μπορείς να το κυκλοφορήσεις. Ή θα το συζητήσουν στα σοβαρά. Και τότε θα αναγκαστούν να πάρουν όλη θέση και να πούνε ότι πράγματι έτσι γίνονται οι δουλειές. Δεν γίνονται οι δουλειές με πνιγμό, ας πούμε, των ανθρώπων και των επιχειρήσεων και με εσωτερική υποτίμηση. Τώρα, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, δεν έχουν ξαναγίνει πουθενά. Θέλω να πάω λίγο, Αντώνη, θέλω να πάω λίγο στον Παναγιώτο Καλφαγιάννη, τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΤ, διότι πρώτον είχε συναντήσεις με τον κύριο Παπά και την περασμένη εβδομάδα και σήμερα. Ναι, και συνεχίζονται. Για την ΕΡΤ, και θέλω να διαβάσω στον κόσμο, αν δεν το ξέρει, που μπορεί και να μην το ξέρει, γιατί και εγώ το πληροφορήθηκα αργά απόψε το βράδυ. Ρωτάει να μάθει για την ΕΡΤ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και δελφίνος επίσης. Λοιπόν, θέλει να φύγει ο Σαμαράς, να γίνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Γατάκια. Τα κριτήρια, λέει, με βάση. Τα κριτήρια με βάση τα οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη επαναπρόσληψης περίπου 2.500 εργαζομένων στην ΕΡΤ, κυρία Καλφαγιάννη, τον οποίο η μισθοδοσία θα επιβαρύνει τον ελληνικό λαό με περισσότερα των 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ζητεί να πληροφορηθεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μητσοτάκης, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απευθύνει την ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Νίκο Παπά, και επιπλέον ρωτά: πόση θα είναι τελικά η ακριβής αύξηση του ανταποδοτικού τέλους που επιπλέον θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας? Εάν έχει υπολογίσει η κυβέρνηση πώς θα καλύψει ανάγκες προσλήψεων σε νευραλγικούς τομείς, όταν η επαναπρόσληψη των απολυμένων μειώνει το ανώτατο όριο των 15.000 προσλήψεων για το 2015, και πώς θα διασφαλίσει ότι η νέα ΕΡΤ ΑΕ δεν θα επανέλθει στις παλιές αμαρτίες των πελατειακών σχέσεων και της ικανοποίησης συντεχνιακών συμφερόντων? Κύριε Λιάτσο, ευχαριστώ που με καλέσατε και σήμερα εδώ. Πράγματι το ενδιαφέρον της κοινωνίας και της κοινής γνώμης είναι μεγάλο για το πότε θα ανοίξει και πώς θα ανοίξει ένας πραγματικά δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας μετά το φασιστικό μαύρο που επέβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινά, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι κάνουμε δίκη προθέσεων. Και σε λίγο θα σας διαβάσω και μία ανακοίνωση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ. Ναι. Που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά θέλουμε να ακούσουμε λίγο την τοποθέτησή σας, αυτά που, ναι, που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που μαζί ρωτάει ο κύριος Μητσοτάκης. Με τους δημοσιογράφους σήμερα στον κύριο Παπά και μαζί κάνουμε τη διαβούλευση. Ακούτε, κύριε Λιάτσο. Είναι δύο σελίδες. Έχει πέντε ερωτήματα, τα απαντάω γρήγορα. Τον Ιούνιο του 2013 η κυβέρνηση αποφάσισε τον τερματισμό της λειτουργίας της ΕΡΤ. Η απόφαση αυτή, παρότι επίπονη, είχε πολιτικό κόστος. Κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των συνθηκών και της ομολογουμένως ευρείας και διαφανούς κατασπατάλησης δημοσίων πόρων από τη λειτουργία του φορέα μέχρι τότε. Mm. Απορώ. Από το 2004 έως το 2013 που έκλεισε η ΕΡΤ, 9 χρόνια, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Παναγόπουλο από το 2004 έως το 2009 και από το 2011 έως το 2013. Οι διοικήσεις που είχε βάλει ήταν και δεν μπόρεσε να καταφέρει να φέρει διαφάνεια και να μην γίνεται κατασπατάλης δημοσίων πόρων. Όλες οι διοικήσεις δηλαδή εκτός του Παναγόπουλου που εμείς οι ίδιοι τον καταγγείλαμε και έχει 7 κακουργήματα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος ο Παπαγεωργίου, ο κύριος Γαμπρίτσος, ο κύριος Καρματάρης, ο κύριος Στεφάνου, ο κύριος Σίμος, ο κύριος Τέλης, ο κύριος Μάναλης και όλοι οι άλλοι ήταν δηλαδή λιγότεροι, κατώτεροι των περιστάσεων που τους όριζε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Γιατί στα 9 χρόνια οι ίδιοι κυβερνούσαν. Γιατί δεν τους πήγε στη δικαιοσύνη? Γιατί δεν έστειλε ελεκτές δημόσιας διοίκησης παρά αρκείται στο ότι υπήρχε αδιαφάνεια και κατασπατάληση του δημόσιου πλούτου? Αυτά που καταγγέλαμε εμείς. Όχι, από το 2009 και μετά όμως, όταν αναλάβαμε εμείς μαζί με τις καινούργιες διοικήσεις, πράγματι με μεγάλο κόστος και υδρότα και αίμα των εργαζομένων, αλλά και με αποδοχή των προτάσεων της ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΕΡΤ έγινε πλεονασματική. Και γι' αυτό, επειδή δεν το ξέρει ο κ. Μητσοτάκης, από τότε η αφέμαξη του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ έχει γίνει πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως και σήμερα. Το ανταποδοτικό τέλος που πρέπει να αυξηθεί είναι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι συναυτό της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να ξέρουν, εδώ δεν μπορούν να κάνουν μια εταιρεία σαν την ΕΡΤ πλεονασματική, θέλανε να τους εμπιστευτούμε ότι θα φέραν την Ελλάδα να τη βγάλουν από τη χρεοκοπία που την οδηγήσανε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι έχουν χρεώσει τον ελληνικό λαό
παράνομα και καταχρηστικά και έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας με 100 εκατομμύρια κάθε χρόνο από το 2009 και μετά. Πάντως την τελευταία διετία, πριν κλείσει η ΕΡΤ, ήταν πλεονασματική. Για να δίνουν τα λεφτά. Να τα λέμε, να τα λέμε τα πράγματα όπως αυτό είπα. Για να δίνουν τα λεφτά στον Μπόμπολα, στον Βαρδινογιάννη, στο Μυτιλινέο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένας κρυφός φόρος εις βάρος του ελληνικού λαού. Που το ανταποδοτικό τέλος το δίνανε για ενημέρωση, για πλουραλισμό, για πολιτισμό, για ψυχαγωγία. Για μια δημόσια ραδιοτηλεόραση που να παίζει το ρόλο του μοχλού ανάπτυξης της Ελλάδος και όχι να είναι η ισχνή αγελάδα της Νέας Δημοκρατίας για να παρκάρει εκεί τις μίζες και τις ρεμούλες που ήθελε να κάνει. Και τα έχουμε καταγγείλει, εδώ είναι 38 σελίδες στον κύριο Κεδίκογλου όταν ανέλαβε. Τι έκανα από αυτά. Που εμείς καταγγέλαμε ότι γινόντουσαν στην ΕΡΤ και ότι θέλαμε διαφάνεια περισσότεροι, παρότι εμείς είχαμε φωνάξει τους εισαγγελείς. Να πάω στο δεύτερο κομμάτι του κυρίου Μητσοτάκη. Λειτουργεί, λέει, η νέα ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση με μικρότερο λειτουργικό κόστος, καθώς και αναβαθμισμένες νομικές δικλείδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της και την πολιτική εξουσία. Είναι αυτό που λέμε εδώ γελάμε. Με τις γλάστρες δημοσιογράφους. Και με τις εντολές της κυρίας εκπροσώπου τύπου στη γάτα του Θωμόπουλου. Ακριβώς αυτή είναι η ανεξαρτησία της πολιτικής εξουσίας από την ΕΡΤ. Ο Δε Προκοπάκης κατήγγειλε δύο μέρες μετά που έφυγε από την ΕΡΤ ότι η αδιαφάνεια, η ρησφετολογία, η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος ήταν σε καθημερινή βάση και γι' αυτό ακριβώς τον διώξανε και έχει προσφύγει και στα πολιτικά δικαστήρια αλλά και σε συνεντεύξεις έχει καταγγείλει στον τύπο και στην τηλεόραση. Όσο δε για το αν ήταν μισό λεπτό να τελειώσω αυτό τον ερμό μου. Στη συνέχεια Προκοπάκης, Μακρυδημήτρης, Ζούλας, Μωρόνης παρετήθηκαν κατακέλλοντας ομές παρεμβάσεις στο μόρφωμα έκτρωμα περίπτερο της ΝΕΡΙΤ. Λοιπόν, όσο δε για τις υπηρεσίες, ειλικρινά ντρέπομαι όταν ένας κάποιος παραλύζει ένα πραγματικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα με ένα ξενέριτ κανάλι. Ένα κανάλι που. Ξενέρι, τι είπες. Ξενέρι, ναι, σε ξενερώνει και έχει ξενερώσει όλο τον ελληνικό λαό και όλη την κοινωνία. Γι' αυτό δεν το βλέπει κανένας και προσπαθούν σήμερα την κοινωνία να την πείσουν ότι το μαύρο έγινε άσπρο ή το άσπρο έγινε μαύρο. Δυστυχώς για αυτούς το μαύρο έχει μείνει κοιλίδα στην ιστορία του πολιτικού βίου της χώρας, της δημοκρατίας. Με το μαύρο που έριξε αυτή η κυβέρνηση, με αυτό το φασιστικό αυταρχικό τρόπο, συγγνώμη, το οποίο κατήγγειλε. Ότι οι παραμετώριες περιοχές εξακολουθούν να βλέπουν εθνικά πράγματα. Αυτό να πείτε. Το οποίο κατήγγειλε η παγκόσμια κοινωνία. Έχουν ένα κανάλι αθηνοκεντρικό, χωρίς τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει αιτρία, δεν υπάρχουν περιφερειακοί σταθμοί, δεν υπάρχουν τα βραχαία σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχουν τα μεσαία. Οι παραμετώριες περιοχές δεν βλέπουν εθνικό πρόγραμμα. Όχι, βλέπουν αιτρία. Από τη Γάβδο μέχρι την Ορεστιάδα, η αιτρία παίζει χάρη στις προσπάθειες των εργαζομένων και των τεχνικών της ΕΡΤ. Η ελεύθερη ΕΡΤ. Γιατί η ΕΡΤ δεν έκλεισε ποτέ. Έτσι, επειδή ακριβώς. Το θέλανε κάποιοι Μητσοτάκηδες. Λοιπόν, πάω στην παρακάτω ερώτηση, γιατί σίγουρα θα μου πάρετε το λόγο σε λίγο. Προβλέπεται, λέει, η παραπρόσβηση όλου του προσωπικού που απολύθηκε, καθώς και άψη του ανταποδοτικού μέλου τέλος μέσω της ΔΕΗ για την κάλυψη του κόστου προκύπτει. Όχι. Όταν 3 ευρώ τότε ο πολύς κύριος Κεδίκογλου έλεγε ότι δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώνει και δεν θα υπάρχει τέλος, μετά από 2 μήνες έβαλε 3 ευρώ. 3 ευρώ για το τίποτα, για ένα απαξιωμένο τίποτα που ούτε η ίδια η κυβέρνηση δεν θέλησε να το στηρίξει όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το απαξίωσε. Και το απαξίωσε με τον χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, και οι ίδιοι βουλευτές. Άλλωστε, καθημερινοί επισκέπτες της ΝΕΡΙΤ, όπως μας λένε άλλοι, γιατί εμείς δεν τη βλέπουμε, είναι ο κύριος. Γεωργιάδης και ο κύριος Καψής. Ναι. ΟΗΕ. Λοιπόν, και έχω να πω ότι το τέλος, με βάση το μέγεθος της ΕΡΤ, θα ξαναγίνει, από ό,τι πληροφορίες έχουμε, 4-24. Τι σας είπε ο κύριος Παπάς, μπορείτε να μας πείτε. Θα γίνει μάλλον 4-24. Δηλαδή, όταν η ΕΡΤ επανέρχεται στην προηγούμενη λειτουργία της, ναι, θα πρέπει να έχει και τις ανάλογες δουλειές και υποχρεώσεις προς όλους. Αλλά το κυριότερο είναι για να καλύψει αυτά τα 100 εκατομμύρια του Μητσοτάκη και των Μητσοτάκηδων της Νέας Δημοκρατίας που πήγαν και γράψανε στον προϋπολογισμό παράνομα και καταχρηστικά και εμείς αν κερδίσουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας τη δίκη που έχουμε προσφύγει εκεί στο Συμβούλιο Επικρατείας, στον κύριο Μητσοτάκη θα κάνουμε μήνυση. Και τότε
πράγματι η Βουλή, αν θέλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα άρει την ασυλία του κυρίου Μητσοτάκη, που έχει το θράσος να ψεύδεται, να λασπολογεί και να κοροϊδεύει τη δημοκρατία και τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Και τους εργαζόμενους ΣΕΡΤ. Συγγνώμη, να πω και κάτι άλλο. Ολοκληρώστε, κύριε Καλή. Να πω και κάτι άλλο. Λέει ότι στην ΕΡΙΤ είχαν προϋπολογιστεί ότι θα πάρει 650 άτομα και ότι δουλεύει με 650 άτομα. Εγώ ξέρω ότι με κατηγορούν ότι δεν δέχτηκα εγώ, η ΠΟΣΠΕΡΤ και κάποιοι άλλοι να πάρουν 2.000 άτομα. Πότε κοροϊδεύανε, τότε ή τώρα? Και δεύτερον, η Ξενέριτ δεν έχει 650 άτομα. Έχει 1.051 άτομα μετρημένα, συνεργολάβους για το τρίτο, δεύτερο, πρώτο πρόγραμμα, γιατί όλο το ραδιόφωνο δουλεύει με εργολάβους και νοικιαζόμενους εργαζόμενους. Είναι ντροπή για μια δημόσια υπηρεσία να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο και να έχουν και το θράσος οι βουλευτές και οι Μητσοτάκηδες να κάνουν και επερωτήσεις. Και πάω στο τελευταίο, κύριε Λιάτσο. Η ΕΡΤ όλοι γνωρίζουμε πόσους είχε και πόσους, 5 κανάλια, ΕΡΤ World, ΑΜΕΑ, ΕΤΡΙΑ, περιφερειακούς σταθμούς. Αυτά θα λειτουργήσουν. Τι σας είπε όλα. Ο κύριος Παπάς? Ραδιοτηλεόραση. Τι σας είπε ο κύριος Παπάς? Όλα θα λειτουργήσουν. Θα λειτουργήσουν όλα. Όλες τις παραγωγικές δομές. Κάποια έχουν το χρόνο τους, παραδείγματος χάρη. Για να ξαναλειτουργήσει ή να ξαναβγεί το περιοδικό ραδιοτηλεόραση, πρέπει να γίνει, όπως γνωρίζετε, διεθνής διαγωνισμός για τυπογραφείο. Να αγοράσουμε χαρτί, να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Ενώ, παραδείγματος χάρη, θα βγει πάλι η ραδιοτηλεόραση, θα ξαναβγεί. Εμείς λέμε ναι. Μάλιστα. Γιατί να μην βγει ραδιοτηλεόραση? Όχι, λέω ότι αν σας είπε ο κύριος Παπάς κάτι. Ένα περιοδικό, λέμε, όταν λέμε με όλες τις δομές, λέμε με όλες τις δομές. Mm. Ένα περιοδικό που δεν το σταμάτησε ούτε η φασιστική, ναζιστική Γερμανία επικατοχής, που έβγαινε από το 1938 μέχρι τις 11 Ιουνίου του 2013. Είχαμε υφαρπάξει και τον τίτλο του. Λοιπόν, ναι, τρέχαμε στα δικαστήρια. Εμείς τρέχαμε. Πάντα εμείς. Λοιπόν, έχω να πω, γιατί λέει κιόλας ότι γιατί δεν παίρνουμε, λέει, απαλού. Σκολάμε απαλού και παίρνουμε απαλού. Εκείνος μπορεί να κάνει ρουσφέτια. Οι άλλοι, λέει, κάνουν ρουσφέτια που μας παίρνουν. Όχι, τελειώνω, κύριε Λιάτσο, είναι βασικό αυτό που θα πω. Ο πολιτισμός, η ενημέρωση, η δημοκρατία και η ψυχολογία του λαού και ειδικά των φτωχότερων τάξεων, αλλά και η ανάδειξη των προβλημάτων τους, δεν έχει κόστος. Και ένα δεύτερο, λέει, γιατί τους παίρνει όλους. Δηλαδή, εμείς κατηγορηθήκαμε για αριστερή όταν μας έχει βάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ και το ΑΣΕΒ. Γιατί πριν το 1995 είχαμε μπει με άλλες κυβερνήσεις. Γίναμε αριστεροί, αλλά τώρα δεν πρέπει να μπούμε μέσα, γιατί πρέπει να είναι η δεξιή κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί όσοι είναι μέσα σε ένα δημόσιο φορέα πρέπει να έχουν στάμπα. Ή πρέπει να είναι δεξιοί, ή αριστεροί, ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Και βέβαια, όταν το ανταποδοτικό γίνει 4-24 και πράγματι μπορέσουμε και κάνουμε την ΕΡΤ ανταγωνιστική, γιατί την έχουν αφήσει κενή και νεκρή από πομπούς, από ψηφιακά μηχανήματα, από πρόγραμμα, από άλλες δομές που πρέπει να έχει, τότε πράγματι και εμείς θα πούμε στην κυβέρνηση, σταματήστε αυτά που έχει προϋπολογίσει ο κύριος Μητσοτάκης και οι Μητσοτάκηδες της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα ελαφρύνεται το 1 μια ευρώ. Για να πάω σε και να πω και ένα τελευταίο, από τα 4,24 δεν θα πληρώνουν πάρα πολύ, όχι μόνο οι εκκλησίες, οι τάφοι, οι αγρότες και κάποιοι άλλοι που έχουν πολύ χαμηλό τιμολόγιο στη ΔΕΗ κάτω από 30 κιλοβατόρες, αλλά και όσοι είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο, από ό,τι μας είπανε, και όσοι, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δηλαδή το 4,24 θα το επιβαρύνεται κάποιος που έχει, και για όλους τους δέχτες σε κάθε νοικοκυριό, για όλους τους δέχτες και όχι όπως στην Αγγλία ή στο εξωτερικό για ένα δέχτη. Μάλιστα. Και θα απαλλαγούν κάποιοι άλλοι. Όσο δε για το ανταποδοτικό τέλος, επειδή είναι ντροπή, να δούμε. Εδώ έχω ένα πίνακα. Ποια ευρωπαϊκή χώρα αντιγράφουμε με αυτό το ανταποδοτικό τέλος και την αύξηση του? Ποια ευρωπαϊκή χώρα αντιγράφουμε, επειδή πρέπει, θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ και να γίνουμε Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Ποια ευρωπαϊκή χώρα έχετε στο μυαλό σας? Κατά 80% θα σας πω μερικές χώρες που είναι ίδιο μέγεθος με εμάς. Δεν έχουν όμως την ίδια μορφολογία εδάφους με εμάς. Δεν έχουν τόσα νησιά. Εγώ είμαι υπέρ της ΕΡΤ, να το ξεκαθαρίσω. Έχει σημασία. Εδώ είμαστε η Ευρωπαϊκή Πολυνησία. Λοιπόν, έχουμε χιλιάδες νησιά. Γι' αυτό έχουμε και ίσως, λένε ότι έχουμε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους. Παπάδες, δασκάλους, γιατρούς, καθηγητές σε κάθε νησί. Όλοι από το κράτος πληρώνουν αυτοί. Όλοι. Παπάδες, όλοι. Ναι, ναι. Πάντες, ναι. Τι θέλω να πω, η Αυστρία. Επειδή είναι πρωτότυπα όλα αυτά στην Ευρώπη. Η Αυστρία όμως είναι ένα κράτος. Δεν έχει κανένα άλλο. Είμαστε, ούτε η Ολλανδία. Ή το Βέλγιο. Η Ολλανδία έχει μία κεραία. Μία. Ακούτε αυτό. Μία κεραία. Και εκπέμπει σε όλη την Ολλανδία ο σταθμός της, ο οποίος στοιχίζουν οι δύο σταθμοί που εκπέμπει, οι δύο, 900 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, εμείς εκπέμπουμε 5 κανάλια, είπαμε. Έχουμε όμως 1.500 κορυφές βουνών,
με 6.500 κεραιοσυστήματα που πρέπει να λειτουργούν καθημερινά για όλη την επικρατεία. Είναι ευρωπαϊκή και να συντηρούνται. Και να συντηρούνται. Έχει τη καθολικότητα που αν έχουν τα θέλετε να δούμε η Ολλανδία. Η Ολλανδία με δύο κανάλια, ότι στοιχίζουν τα δύο κανάλια στην Ολλανδία με ίδιο πληθυσμό με εμάς. 940 εκατομμύρια ευρώ. Η Αυστρία με ένα κανάλι ραδιόφωνο και ένα τηλεόραση με τον ίδιο πληθυσμό με εμάς 360, γιατί πλέον 279 για ραδιόφωνο, 81 για ραδιόφωνο, 279 για τηλεόραση. Βέλγιο με ένα κανάλι ραδιόφωνο, ένα τηλεόραση. 150 και 27, 177 το χρόνο. Βέλγιο το φλαμανδικό. Στοιχίζει 460 εκατομμύρια, τα πληρώνει όλα κρατικό πρόγραμμα. Αγγλικό, μισό λεπτό. Μην το δίνει έτσι. Δώσ' το πώ το ρώτησε ο κ. Τσακάρη για να καταλάβουν και οι Έλληνες πολίτες. Δανία, Τσεχία. Την ώρα που έχουμε 4,24. Μισό λεπτό. 4,24 ευρώ. Σερβία 4,28. Μισό λεπτό. Ιταλία 9,2 ευρώ. Αυστρία 30,05%. Γαλλία 10,25%. Ιρλανδία 13,3 ευρώ. Ιρλανδία, Ισλανδία 17,26 ευρώ. Μάλιστα. Λέω κάποιες. Κοντά σε εμάς είναι η Ρουμανία Τσεχία. 4,17. Τσεχία. Σερβία 4,28. Τσεχία 4,17. Πολωνία 3,92. Αλλά. Μισό λεπτό, κύριε Καλφαγιάννη. Αγαπητέ Παναγιώτη, μισό λεπτό. Αυτό που πρέπει να γίνει. Μισό λεπτό. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι το εξής. Είναι η μεγάλη απάτη που την έκανε ο κ. Παπακοσταντίνου. Ενώ η ΕΡΤ ήταν ΑΕ, τη μετέτρεψε σε ΔΕΚΟ. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί, ενώ στο χαρτί που λέει ΔΕΗ και λέει τέλος ανταποδοτικό για ΕΡΤ, από αυτά που έπαιρνε το 1,14, 2,14 πήγαινε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τώρα στην ΕΡΤ, που είπε θα είναι τα 3 ευρώ μόνο για την ΕΡΤ, τα 90 εκατομμύρια πηγαίνουν για το πρόγραμμα της ΝΕΡΙΤ και τα 100 πηγαίνουν στη μαύρη με τρύπα του προϋπολογισμού. Το είναι δυνατόν, μισό λεπτό, είναι δυνατόν αυτό λέγεται παραποίηση, παραπιστική διαδικασία, απάτη κατ' εξακολούθηση κλπ. Αυτό ακριβώς είναι ότι διαδικαστικά... Άμα μένει ενδιαφέρον στο ανταποδοτικό τέλος. Έτσι. Αυτό άλλος λέει πότε το συμφώνησε. Για να πληρώσουμε τα 100 εκατομμύρια στο πλεόνασμα της Δημοκρατίας. Πάω σε διαφημίσεις. Διάλειμμα, 2 λεπτά και παρακολουθούμε. Δεν πληρώνεται για τους εργαζόμενους.